Κατά τους φθινοπορεινούς μήνες, μπορεί να τύχει να δείτε στις άκρες του δρόμου, σε αγρούς και ανοίγματα δασών, ένα ακαθόδες δεντράκι, κατάφορτο από μικρούς κόκκινους καρπούς και πολύ χαρακτηριστικά έλοβα φύλλα. Αυτός είναι ο Κράτεγος, ένα γένος που στην πατρίδα μας μετρά 6 είδη και 2 υποείδη. Είναι γνωστό και αναλόγως το είδος και την περιοχή με τις λαϊκές ονομασίες τρικουκιά, μουρτζιά, μουμουτζελιά, κοτσινομοσφυλιά, μερμελιτσά, αντρικοκιά και άλλα. Το πιο κοινό είδος είναι ο Κράτεγος ομονόγινος. Το συναντά κανείς από τη Μακεδονία και τη Θράκη ως την Κρήτη και την Κύπρο. Είναι φιλοβόλο και ακαθόδες δεντρίλιο ύψους 3-6 μέτρα με καφέλιο φλοιό που αποκτά κάθετες ρηχές ρογμές στην ωριμότητα. Τα φύλλα του πράσινα γυαλιστερά στην πάνω μεριά με μήκος 2-5 εκατοστά είναι πλατιά οειδή ή ρομποειδή, σφινοειδή στη βάση τους και έχουν 3-7 λοβούς. Είναι σε άνθηση Απριλίου με Μάιο. Τα άνθη του είναι λευκά και φύονται σε πυκνούς κορύμβους δημιουργώντας ένα οπτικό υπερθέαμα σαν ένα τεράστιο μπουκέτο λουλουδιών. Ο καρπός κόκκινος στην ορίμανση με κυτρινοπή σάρκα και μονοπύρινος. Οριμάζει στο τέλος του καλοκαιριού και μπορεί να το δει κανείς πάνω στο δέντρο ακόμα και το χειμώνα, όπου είναι πολύ χρήσιμος ως τροφή για τα διάφορα ζώα και ιδιαίτερα για τα πτηνά. Φύγεται σε αγρούς, στις άκρες του δάσους, σε βραχώδη δάφη και άκρες ρεμάτων. Η ονομασία Κράτεγος προέρχεται εκ του κρατεός, που σημαίνει ισχυρός, δυνατός, και τον αναφέρεται σε πράγματα ανθεκτικός, σκληρός και υποδηλώνει αυτές ακριβώς τις ιδιότητες του δέντρου. Το ξύλο του είναι σκληρό και ανθεκτικό στη σύψη, λόγος για τον οποίο το χρησιμοποιούσαν στην κατασκευή αρότρων, ενώ αντέχει τους δυνατούς ανέμους, την ξηρασία και το πολύ κρύο. Χρησιμοποιήθηκε για αιώνες σε φράχτες, ανεμοφράχτες και στην κτηνοτροφία λόγω των αγκαθιών του για να προστατέψει και να μαντρώσει το ζωικό απόθεμα. Οι καρποί μπορούν να φαγωθούν ομοί, να γίνουν τσάι, μαρμελάδα, όπως αυτοί που φτιάχνουν στην Κύπρο και ονομάζεται λαδάπιν, μπορούν να γίνουν επίσης ζελέ, σιρόπι, κρασί και άλλα. Τα πέταλα από τα νεαρά άνθη χρησιμοποιούνται σε σιρόπια και γλυκές πουτίνγκες. Τα νεαρά φύλλα μόλις αρχίζουν να βγαίνουν μπορούν να καταναλωθούν ομά και τα αποξηραμένα σε τσάι. Και όλα αυτά με πολλές ευεργετικές ιδιότητες όπως θα δούμε στη συνέχεια. Για να δοκιμάσουμε. Η καρπή της μικρή. 1 εκατοστό περίπου διάμετρο. Σάρκα κίτρινη. Η φλούδα απ' έξω κόκκινη και στη μέση ένα σπόρος. Η γεύση είναι πολύ ήπια, είναι ουδέτερη. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι θάμνοι, κάποια δεντράκια, τα οποία έχουν πιο γλυκιά γεύση και εξαρτάται πάλι και το είδος. Αλλά όπως και να έχει, τον Κράτεγο το μαζεύουμε, καθότι σε περίπτωση ανάγκης, όταν όλα τα λαφρούτα έχουν πέσει, ο Κράτεγος είναι ακόμα πάνω στο δέντρο και μας περιμένει. Και όπως θα δούμε παρακάτω, οι φαρμακευτικές του, οι θεραπευτικές του ιδιότητες, ιδιαίτερα σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με την καρδιά, είναι μοναδικές. Ο Κράτεγος είναι το παλαιότερο γνωστό φαρμακευτικό φυτό στην ευρωπαϊκή ιατρική. Οι καρδιαγγειακές του δράσεις περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τον Διοσκουρίδη τον 1ο αιώνα και είχε χρησιμοποιηθεί ως τονωτικό της καρδιάς για τουλάχιστον 2.000 χρόνια. Είναι αποδεκτό στην Ευρώπη ως θεραπεία για ήπια συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και μικρές αρρυθμίες, ενώ είναι ένα από τα πιο σημαντικά βότανα για την πρόληψη και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων. Ορισμένοι μάλιστα το θεωρούν τόσο ευεργετικό που έχει ονομαστεί τροφή για την καρδιά, ενώ προτείνουν ότι όλοι οι άνω των 50 να παίρνουν Κράτεγο καθημερινά. Παραδοσιακά χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του άγχους, του άσθαματος, της υπέρτασης, της δυσλιπιδημίας, της υπότασης, της θυθάνχης, των αρρυθμιών, της καρδιακής ανεπάρκειας και της δυσπεψίας. Τα πιο ουσιαστικά στοιχεία για τα κλινικά ωφέλη του Κράτεγου είναι η χρήση του στη χρόνια συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Σε μια μελέτη σε 2.681 ασθενείς που έπασχαν από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, η χορήγηση εκχυλίσματος Κράτεγου μείωσε την αναλογία πιθανότητων ευνίδιου καρδιακού θανάτου σε ασθενείς με δυσλειτουργία της κάτω αριστερής κοιλίας. Σε μια πρόσφατη κλινική δοκιμή παρατήθηκε μεγαλύτερη μείωση στη διαστολική αρτηριακή πίεση σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 ύστερα από 16 εβδομάδες ημερήσιας κατανάλωσης 1.200 mg εκχυλίσματος Κράτεγου. Μια ανασκόπηση 14 τυχιοποιημένων μελετών σε περισσότερο από 850 άτομα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσοι έλαβαν εκχύλισμα Κράτεγου μαζί με τα φάρμακα για την καρδιακή ανεπάρκεια είχαν βελτιωμένη καρδιακή λειτουργία και ανοχή στην άσκηση. Είχαν επίσης λιγότερη δύσπνοια και κόπωση. Επιπλέον, μια διετής μελέτη παρατήρηση σε 952 άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια διαπίστωσε ότι όσοι έπαιρναν συμπλήρωμα με εκχύλισμα καρπών Κράτεγου είχαν λιγότερη κόπωση, δύσπνοια και αίσθημα παλμών από άτομα που δεν έπαιρναν. Η υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά που βρίσκεται στον Κράτεγο βοηθά στην παροχή αντιφλεγμονωδών αποτελεσμάτων. Οι φαρμακολογικές δράσεις των φύλων και των ανθέων περιλαμβάνουν αύξηση της καρδιακής συσταλτικότητας, αύξηση της ροής της στεφανιαίας αιματικής ροής, προστασία από ισχυμική βλάβη και μείωση της περιφερικής αγγειακής αντίστασης.
δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση των καρπών. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί ναυτία, γαστρεντερική δυσφορία καθώς και αίσθημα απαλμών κατά τη λήψη σκευασμάτων που περιέχουν τα φύλλα και τα άνθη. Σε μια πιλωτική μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2002, σε 38 ήπια υπερτασιακούς εθελοντές ανατέθηκε η πρόσληψη καθημερινά συμπληρώματος 600 mg μαγνησίου, 500 mg εκχυλίσματος κράτεγου, συνδυασμός μαγνησίου και κράτεγου ή εικονικό φάρμακο. Μετά από 10 εβδομάδες, τα 19 άτομα που έλαβαν εκχύλισμα κράτεγου εμφάνισαν μεγαλύτερη μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης από άλλα μέλη της μελέτης, ενώ βρέθηκε να έχουν και χαμηλότερα επίπεδα άγχους. Επί του παρόντος, ο κράτεγος χρησιμοποιείται στο νοτικό της καρδιάς για ήπιες καρδιακές διαταραχές, όπως στεφανία νόσου και στιθάνχη, αρρυθμίες, υπέρταση, μυοκαρδική αδυναμία και πρόληψη της αρτηριακής εκφύλησης. Αυτά για τώρα σχετικά με τον κράτεγο. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο με παρασκευές που μπορούμε να κάνουμε με αυτόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, να αφήσετε σχόλιο και να κάνετε like. Ευχαριστώ πολύ.